Στην Τρίπολη δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα, ίσως το δυσκολότερο φετινό του παιχνίδι. Οι πράσινοι του Γιώργου Δόνη μετά τη Ξάνθη και τη Λάρισα καλούνται να προσπεράσουν ένα ακόμα εμπόδιο εκτός έδρας, πετυχαίνοντας την έκτη νίκη σε ισάριθμα μάτς στο πρωτάθλημα. Στη δύσκολη προσπάθειά τους θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου της ομάδας. Υπολογίζεται περισσότεροι από 4.000 οπαδοί του Τριφυλλιού θα βρεθούν στο Θεόδωρος Γολοκοτρώνης προκειμένου να οθήσουν τη νεανική ομάδα του Γιώργου Δόνη να φτάσει στο τρίποντο. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε ότι θα είναι μεγάλη στήριξη και στο επόμενο μάτς στην Τρίπολη με τον Αστέρα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα νιώθουμε στην καθημερινότητά μας αυτή την συμπαράσταση, αλλά επίσης θα πρέπει να επιθυμίσουμε στον κόσμο ότι επειδή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση, υπήρξαν και αρκετά προβλήματα στο παρελθόν, θα πρέπει η συμπαράσταση αυτή να γίνει με κόσμο τρόπο, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το οτιδήποτε το οποίο θα κάνει κακό στην ομάδα, με το κίνδυνο να τιμωρηθούμε. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε αυτό και θα πρέπει ο κόσμος να μας συμπαρασταθεί με σωστό τρόπο, ώστε να αποφύγουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο τιμωρίας. Στο αγωνιστικό σκέλος, το Τριφύλλι με 9 βαθμούς στους ακόλουθους στοχεύει στη νίκη απέναντι στους Αρκάδες που δεν αναμένεται να αποτελέσουν εύκολη λία. Οι Πελοποννήσιοι αναμένεται να παίξουν κλειστά, να μην αφήσουν ανοιχτούς χώρους και να χτυπήσουν κόντρα στη ροή του αγώνα. Στην αντιπέρα όχθη του Λόφου, τα τρομερά παιδιά του Γιώργου Δόνη έχουν εντολές για παιχνίδι πρωτοβουλίας με αυτοσυγκέντρωση. Στα θετικά για τον προπονητή του Τριφυλλιού είναι ότι στην αποστολή για την Αρκαδία ταξίδεψαν Ινσούα, Μπουσούκης και Κολοβέτσιος. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Μουνιέ, Γιώχασον και Κάτσε που ακολούθησαν θεραπεία. Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει τους πράσινους σε διάταξη 3-4-3. Κατά τα δοκάρια θα καθίσει ο Διούδης, ο οποίος μπροστά του θα έχει τους Πούγκουρα, Κολοβέτσιο και Μαυρομάτι. Στα πλάγια θα βρίσκεται ο Κουλιμπαλί με τον Ινσούα και στο κέντρο της μεσαίας γραμμής ο Κουρμπέλης με τον Δόνη. Την τριπλέτα της επίθεσης θα αποτελέσουν οι Χατζηθεοδωρίδης, Χατζηγιοβάνης και Μακέντα. Η προϊστορία είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία 5 χρόνια οι πράσινοι μετρούν μόλις μία ήττα. Εκείνη που γνώρισαν πέρυσι τον Νοέμβριο στην Τρίπολη με 1-0 και έβαλε τέλος ένα σερί 4 νικών σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Από το Φεβρουάριο του 2014 ο Παναθηναϊκός έχει απολογισμό 8 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα. Συνολικά το Τριφύλλι έχει 6 νίκες και 3 ήττες σε 28 παιχνίδια. Sending the barrier from yesterday was yesterday.